Είδαμε την αντίδραση του Πάγκου σε αυτή την ευκαιρία που λίγο την πιάσαμε γιατί βάζαμε φωτογραφίες και την ώρα. Αλλά είδαμε την αντίδραση και την ένταση που ζουν τον αγώνα. Ομοίως και εδώ ο βοηθός, γενικός αρχηγός και σήμερα υπηρεσιακός στον Πάγκο, γιατί ο Φραγκιαδάκης ο Γιώργος υπερθέσει στον αγώνα τώρα μπροστά. Ρίπα πιο νοσηλικά στο δεύτερο μέρος. Μόνη επίκει πιο δυνατά. Έκανε τη φάση. Κατσουλάκης, ο Μιχάλης, Βράχος είναι εκεί. Επίθεση για τη Γαρίπα, να μας διαψεύσει, να δούμε. Ωραία, Σαλίου, μια τρίπλα, δεύτερη δεν πέρασε όμως. Υπάρχει παίκτης κάτω, είναι ο Μπουγάς. Σταμάτα, ρε Μαρίνα! Υπάρχει παίκτης κάτω, ποιος είναι. Φωνές από τον δερματοφύλακα. Εσύ Μαρίνο. Τον δερματοφύλακα, τον Καλατζάκη, τον Μαρίνο. Δεν ξέρουμε γιατί. Και σε ποιον. Fair play, Παπαδογιουργάκης, μπάλα πίσω στον κεντρικό αμυντικό της Γαρίπας. Αλλιώς θα παίξει, μην λεπάει αλλιώς, θα παίξει σου. Κοντά μας το αλικοντά. Όχι, ωραία αλλαγή, όχι η μπάλα δεν έφτασε, Σαλίου. Παπαδογιουργάκης με τον Γιωργαλή. Ξανά Παπαδογιουργάκης, αλλαγή παιχνιδιού στον Μπουγά. Κλέβει ο Κανακαράκης, κερδίζει και το φάουλ ο Κανακαράκης ο Μιχάλης. Κατά κράτους συνήθεις εκεί. Παίξει Γαρίμπας. Εδώ Μπουγά, εδώ, εδώ, εδώ που είναι σου Μπουγά. Μηδέν μηδέν πάντα στο 11ο λεπτό του δεύτερου μέρους. Πέρα από μια φάση της Ομόνιας, τίποτα περισσότερο δεν είχαμε. Πίσω με σιγουριά στο Ταταράκι. Κάπου θα πάει. Γίνεται από εδώ, από εδώ! Εσύ Μανώλη γαμώ την τρέλα μου! Γίνεται από εδώ! Από εδώ παίζουν, από εδώ παίζουν την μπάλα. Από εδώ την παίζουν την μπάλα, μόνος είναι ο άλλος. Να πλησιάσουμε, κόρνερ είναι. Αντώνη, πρώτα, πήγε μικρέ! Καλή εκτέλεση ήταν, φάουλ. Γίνα Κώστα, γίνα, δεν την αγέρα, καλό είναι, έλα, γίνα, γίνα, έλα. Ωραία, φεύγει ο Κανακαράκης στο Φραγκιαδάκι μπροστά. Μπράβο, αλλαγή. Κατώσε την εκτέλεση. Βόζο κατεβάζει.
στο Φραγκιαδάκι. Φραγκιαδάκι, δυνατή κόντρα, πολύ δυνατή κόντρα, πολύ δυνατή κόντρα. Ελπίζω να μην χτυπήσαν τα παιδιά. Δυνατή κόντρα ήταν, ευτυχώς ότι χτύπησε ο Μιχάλης. Κάρτα, πρώτη κάρτα, βγήκε τώρα από τον κύριο Χναράκη. Στον... Δεν κάνουμε λάθος, στον Γιωργαλή. Μάλλον στον Γιωργαλή ήταν το, ναι, στο νούμερο 11 πρέπει να ήταν η κάρτα. Σηκώθηκε ο Γιώργος όμως για να εκτελέσει αυτό το φάουλ. 14ο λεπτό δεύτερου μέρους. 0-0 πάντα. Γαρύπα Ομόνια. Σταμάτα, Μαρίνο! Τι να κάνουμε τώρα, τι να κάνουμε! Ακούσαμε τον Μαρίνο να δίνει οδηγίες στους παίκτες να ανεβούν, να ξυπνήσουν. Είπαμε ότι υπάρχει πάθος για το αποτέλεσμα και από τις δύο ομάδες. Είδαμε προηγούμενα την κόντρα, αλλά πάντα σε φύλαθρα πλαίσια και οι διεκδικήσεις εδώ. Να δούμε αν θα βγει κάτι. Η Γαρύπα έχει ώρα να πληγήσει. Το δεύτερο είναι νοθροί επιθετικά. Τα 15 λεφτά που έχουμε διανύσει, μια μπάλα θέλει εδώ ο κύριος Κναράκης. Αλλαγή, ώρα της αλλαγής, ο Αλατίκ, γνώριμος από πέρυσι και από τα παλιά ο Γιάννης, στη θέση, ο Διακάκης τώρα βγαίνει, ναι, ο Διακάκης θα δώσει τη θέση του στον Αλατίκ, το Γιάννη, γιατί υπάρχει και ο αδερφός του, ο Αλατίκ, λοιπόν, στην εντεκάδα, στη θέση του Διακάκη στο 16ο λεπτό του δεύτερου μέρους. 61 κάρτα στο Μιχάλη για μαρτυρία, αρχηγός είναι βέβαια, κάρτα στο Μιχάλη για μαρτυρία από τον κύριο Χναράκη. Δεύτερη κάρτα. Πήρε φόρα ο κ. Κναράκης στο δεύτερο μέρος. Δεύτερη κάρτα, δεν είναι πολλές. Διαμαρτυρία, αρχηγός είναι βέβαια. Βαντιαδάκης, ψηλά η μπάλα. Παπαδογεωργάκης. Ετοιμάζεται για άλλο ένα σόλο. Πιο εύκολα βρίσκονται σηκωμένη σημαία του κύριου Βοδοσπυρδάκη, του κυρίου Τσαμπουράκη. Σηκωμένη σημαία του κυρίου Τσαμπουράκη, παρά τις αντιρρήσεις από τον πάγκο. Υπόδειξη είναι από τον κύριο Τσαμπουράκη για offside στον παίχτη, στον παίχτη της Ομόνιας. Εδώ Καρδάκης και Φραγκιαδάκης τα κουβεντιάζουν εκεί σε όμορφο κλίμα, σε σχέση προφανώς με το offside που υπέδειξε ο κύριος Τσαμπουράκης. Χωρίς νόημα όλο αυτό. Γαρύπα, Ομόνια.
Γαρύπα που δεν έχει τις ισοπαλίες στο αναζητικό της. Ο πέρυσι νομίζω δεν υπάρχει ισοπαλία καθόλου πέρυσι, έχουμε την εντύπωση. Δεν αγαπάει τις... ισοπαλίες. Κόρνερ, υπόδειξη από τον κύριο Βλαχάκη. Κύριος Βλαχάκης. Εκεί, να δούμε στην περιοχή ένα σουτ. Δύο παίκτες μόνοι τους από εδώ. Παίξε! Πάει τα μαλλιά του, Ταβόζο. Και ανακούφισα για τον προπονητή της Ομόνιας, που είδε να απομακρύνεται προς στιγμήν όμως, γιατί ο Φαργελάκης δεν συμμετέχει, ήταν offside, εκτεθειμένος ήτανε ο Μιχάλης. Μόνο τον γκολ λείπει στον αγώνα. Κακή κακό, ζητάει και συγγνώμη ο Τζορτζάκης από τους συμπαίχτες του για το στο κλωτσιά αυτή. Ξανά Τζορτζάκης, Καρδάκης. Κίνδυνα να μπαίνει ο παίχτης, κίνδυνα να μπαίνει ο παίχτης, κίνδυνα να μπαίνει ο παίχτης. Πήρε κάποια μέτρα στο γήπεδο η Γαρύπα, αλλά λείπει η φρεσκάδα που υπήρχε και το πάθος που υπήρχε στο πρώτο. Μηδέν-μηδέν, 22ο λεπτό του δευτέρου μέρους, μια αλλαγή ετοιμάζεται από την Ομόνια. Κόρνερ είναι, να δούμε την εκτέλεση. Μακρύνει την μπάλα, ξανά η Ομόνια, ξανά αλλαγή. Διώξιμο και η ώρα της αλλαγής. Η ώρα της αλλαγής ο Σμαραγδάκης θα είναι ο παίκτης που θα μπει στο αγωνιστικό χώρο, στη θέση πιανού. Να δούμε. Σμαραγδάκης λοιπόν. Για το υπόλοιπο Σμαραγδάκης στη θέση του Διαλυνά. Αυτή είναι η αλλαγή για τον προπονητή της Ομόνιας. Δεν τον βλέπουμε να είναι και πολύ χαρούμενος. Μάλλον απογοητευμένος είναι από την αλλαγή. Δεν το ήθελε το παιδί, όλα τα παιδιά θέλουν να παίζουν. Ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο είναι. Έχει όμως ο προπονητής την λογική του, τη φιλοσοφία του παιχνίδι. Ένα σουτ, μεγάλη στιγμή, μεγάλη στιγμή. Μεγάλη στιγμή για την Ομόνια και είδαμε την αντίδραση του Πάγκου.